Επομένως, να πω τη διαδικασία. Λοιπόν. Έχετε πλειοψηφία. Το γνωρίζω καλά. Έχετε πλειοψηφία. Πρέπει να ξεκινήσετε από μένα, κύριε Κωνσταντόπουλο. Έχετε πλειοψηφία. Κύριε Σεσέρη, πού είναι. Η πρόταση. Κύριε Σεσέρη, πού είναι. Πλειοψηφία και λείπουν από την ψηφοφορία. Αυτό είναι θέμα του Προέδρου. Άσε το. Όχι, Πρόεδρο, τι πάθο είναι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχο, πάλι να επιβάλλει τάξη. Θα σου δώσω. Ο Πρόεδρος, κύριε Δήμαρχε, δεν είπε τον κύριο Ζάκη, τον κύριο Παπαστέργιο, τον κύριο. Πού είναι οι δικοί σα άνθρωποι για να ψηφίσουν τα ανταποκριτικά, κάντε εισήγηση και είστε μόνο τρεις, τέσσερις. Πού είναι οι άλλοι. Δηλαδή, συνεχίζετε τι δικέ σα ψήφου, κάθε φορά τι δεν θα κάνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αντιδήμαρχοι σα, κύριε. Από τι 6 ώρα ο ένα έχει πρόβλημα, ο άλλο έχει φυσικά. Στην κρίση μου ψηφοφορία θα είναι εδώ, κύριε Αντιδήμαρχε. Δεν κατάλαβα, περιμένετε να κάνετε. Η πρόταση είναι μία. Ποιο στηρίζει την πρόταση του κυρίου Κυριακίδη. Ποια είναι η άλλη πρόταση. Μία είναι η πρόταση. Κύριε Παπαδόπουλε. Ο κράτης 20. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, εννέα. Έλα. Μιχάλη. Ονομαστικά, πρόεδρε. Όπως το πήρες. Ονομαστικά. Πρόβλημα με αυτήν την αύξηση ο Δήμος κερδίζει 800 χιλιάρικα. Ένα χρόνο δεν είναι αυτό. Ένα χρόνο. Καθίστε λίγο. Σιγούρης Φώτης. Μόνο κατηγορείτε, ξέρετε. Ναι. Τρία χρόνια στο Λιβαδόν δεν μετρήσατε λεφτά. Καθίστε. Πώς θα τα χρήματα. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό είπα. Γι' αυτό είπα. Έχει ξεκινήσει διαδικασία. Τελείωσε το. Ωραία. Ζυγούρης Φώτης, ναι. Κυριακίδης Θεόδωρος. Ναι. Μαλιούρα Παναγιώτα. Ναι. Τέτος Νικόλαος. Χαρλαμπίδης Ευάγγελος. Όχι. Ναι. Εσύ κόστο κύριε Κίλη. Εσύ κόστο τα χέρια. Όχι, απαντήστε με λέει όχι. Ζορμπάς Μελιάδης. Παπαδημητρίου Ζήνων. Παπαγεωργίου Θόδωρος. Όχι. Κοσμάς Δημήτριος. Ναι. Κουκάλης Δημήτριος. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Κωνσταντόπουλος Βασίλειος. Όχι. Ιωαννίου Δέσποινα. Όχι. Αλεξόπουλος Αναστάσιος. Όχι. Μπουρσιώβας Σοκράτης. Κουτζιομήτρος Μιλτιάδης. Λιάκος Πολυδεύκης. Όχι. Άρα δεν πάει ούτε στο ναι, ούτε στο όχι, πάει στην πρόταση τη δική σα. Καταψηφίζει την πρόταση. Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι όχι. Γεωργακόπουλος Νικόλαος. Παπαδόπουλος Σταύρος. Όχι. Η πρόταση δεν πέρασε από τα πρώτα γεγονότα, γι' αυτό λέω όχι, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 είναι τα ναι. Θέλουμε 13 ψήφους. Από τους αρχικούς παρόντες. Δεν είναι 13. 12 θέλετε. 12 θέλετε. 24 ήταν, 12 θέλετε. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Φωνάξτε να έρθουν οι άλλοι δύο. Φωνάξτε τη Σιρή. Φωνάξτε τη Σιρή, είπαμε στέλνουν να έρθουν. Πού είναι. Κύριε Κωνσταντόπουλε, δεν μπορεί να λείπουν οι αντιδήμαρχοι από αυτή τη διαδικασία. Σας παρακαλώ, μπορώ μισό λεπτό. 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 Μισό λεπτ
Ό,τι και να δεν έχουν 40% δεν υπάρχει περίπτωση να πείσουμε στην εκείνη της εταιρείας του δεν υπάρχει περίπτωση να πείσουμε να δεν κατάλαβες καλά. Δεν κατάλαβες καλά. Ο Πάρμος έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έτσι, το υποστηρίξαμε με τον παραπάνω. Δεν κατάλαβες καλά. Δεν κατάλαβες καλά. Περιμένετε λίγο. Γραμματεία πώς ψήφισε. 12. Όχι, δεν πεις τίποτα. Δεν ψηφίσω όλο και σου μια φορά δεν θα πεις τίποτα. Τώρα. Δεν χρειάζεται. Ο καθένας θα αναλαμβάνει τις ευθύνες. Και να ξέρεις ότι επί επιτροπίας θα τετραπλασιστούν τα τέλη την επόμενη μέρα. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Η επιτροπή θα είναι έτοιμη όμως για όλους. Για όλους, έτσι ακριβώς. Θα διώνει ο καρδιάς. Τα είχαμε πει όμως που δεν συνέβαινε στην επιτροπή. Η σημερινή μέρα είναι κρίσιμη μέρα. Θέλουμε 12 ψηφίες. Πόσο προσοχή. Είναι 10. Με εμένα 11. Εγώ δεν ψηφίζω επειδή λείπουν οι αντιδήμαρχοι και να ψηφίσω την αντιδήμαρχη. Έλα τώρα σταμάτα και εσύ τώρα. Μα λείπουν οι αντιδήμαρχοι σου. Μα λείπουν. Θα τους έχεις αντιδήμαρχοι να πρωταστηθείς. Όχι. Ε, όχι, εντάξει σου πω. Ωραία. Εντάξει. Αντί καλά. Εσείς δεν λάβετε. Εσείς δεν λάβετε. Ναι. Κύριε Κυριακίδη, δεν έχετε καταλάβει κάτι. Λείπουν 3 άτομα από τη διοίκηση του Δήμου, 4 και οι 2 είναι αντιδήμαρχοι. Θέλετε να αποφασίσει η αντιπολίτευση. Είμαστε σοβαροί. Επαναλαμβάνουμε το θέμα το 11ο και μπαίνουμε στην ψηφοφορία και ξεκινάμε από τον κύριο Φώτη Ζιγούρη. Ναι. Κυριακίδης Θεόδωρος. Όχι. Ναι. Μαλιούρα Παναγιώτα. Ναι. Παπαστέργιος Θωμάς. Ναι. Τέτος Νικόλαος. Ναι. Χαρλαμπίτης Ευάγγελος. Ναι. Ζορμπάς Μιλτιάδης. Ναι. Παπαδημητρίου Ζήνων. Ναι. Ουμόφωνα, έτσι. Δημήτριος. Παπαγεωργίου Θεοδρός. Ο συνδυασμός θα πάρει. Κάνεις Δημήτριος. Ο στρατός εδώ είναι. Δεν τα λύσεις. Μην τραβάσεις. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Ναι, ναι. Μην τραβάσεις. Να κάνω λίγο πίσω να γίνει μια τέτοια. Κωνσταντόπουλος Βασίλειος. Όχι. Κύριε Δήμαρχε, κάντε λίγο ησυχία να καταγράψω. Ιωαννίδου Δέσποινα. Αλεξόπουλος Αναστάσιος όχι. Μπουσόπας Σοκράτης όχι. Θέλω κάτι απλά. Όχι, απλά δεν θα την εξκαθαρίσω. Εγώ δεν ψηφίζω όχι στο να συνεχιστεί η αδικία. Το καταλάβαινε. Ακούστε, έχει δίκιο ο κ. Κουσιόβας. Γιατί ξαφνικά ανοίγουμε ένα θέμα πάλι εδώ, σερβε βελουτό, χωρίς λόγο, πιστεύω. Λοιπόν, υπάρχει... Δεν έχει εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να εξεδάσουμε ότι εδώ λέμε όχι. Δεν εννοούμε στο ότι θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η αδικία σου. Ναι. Διαφωνούμε στο να υπάρξουν πολύ μεγάλες αυξήσεις σε άλλα δημιουργία. Πρέπει να βρεθεί κατά τη γνώμη μια μέση λύση. Πάντως τον νερό τον βλέπω υπάρχει. Είναι μείωση τότε. Και μπορεί έχει εμφάνιση. Μια χαρά. Και είναι και πιο όμορφος από εμάς. Μόνο. Βλέπεις.
Σε αυτούς να δώσω. Λιάκος Πολυδέκης. Βασίζω τη δική μου πρόταση. Γεωργακόπουλος Νικόλαος. Ναι. Και περνάει με 12 ψήφους. Εντάξει. Να κλείνουμε. Έτσι. Ναι.